τριήμερο διεθνές συνέδριο στην Πάτρα με τίτλο «Συμμαχία για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Την πρώτη μέρα των εργασιών το λόγο είχαν τα ερευνητικά ιδρύματα και οι φορείς λογικής επιχειρηματικότητας. Λόγω του συγκριματικού φόρου, καταλάβατε. Δηλαδή, το ίδιο ακίνητο φορολογείται διαφορετικά ανάλογα με την περιουσία που έχει ήδη αγοραστεί. Δηλαδή, την αγορά αξία από 400-450 ή την αντικειμενική από 800-900, λόγω του συμπληρωματικού φόρου θα πλούσει 300 ευρώ. Καταλάβατε. Είναι ένας παραλογισμός. Και γιατί συγκεντρώνω αυτά τα παραδείγματα, την προσοχή μας σε αυτά τα παραδείγματα. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να αγοράσουν αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, σχετικά εύκολα νοικοκυριά, τα οποία τιμωρούνται λόγω των ακινήτων τα οποία ήδη έχουν. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την 5η το πρωί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξανδρος Χαρίτσης, η επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κορίνα Κρέτσου. Εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τολμήσαμε και φτιάξαμε τη Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη Δυτική Ελλάδα. Κάναμε κάτι πρωτόγνωρο πανελληνίως. Ενώσαμε δυνάμεις με όλους τους φορείς που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα. Από τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά μας κέντρα, τα επιμελητήρια και όλους τους φορείς και την κεντρική κυβέρνηση, την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να ενώσουμε δυνάμεις. Φτιάξαμε ένα δίκτυο λοιπόν, το οποίο συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα και αποφασίζει συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την περιφέρεια αλλά και πανελληνίως. Και παρεμβαίνουμε σε όλα τα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Το συνέδριο, όπως τονίσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, αποτελεί το επιστέγασμα της βράβευσης της περιφέρειας ως επιχειρηματική περιφέρεια για το 2017. Η χώρα μας καλείται να βγει από την κρίση. Αλλά θα βγει από την κρίση με ένα υγιές και βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο. Η επιχειρηματικότητα παίζει έναν κρίσιμο παράγοντα στην αναδιάταξη της παραγωγικής βάσης της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό ακριβώς σήμερα συζητάμε. Αυτό είναι το επίκεντρο του συνεδρίου μας. Έχουμε υψηλούς προσκεκλημένους, κρίσιμους παράγοντες και από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο των θεσμών της Ευρώπης, από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων.